Πάμε λοιπόν με τη Λιάνα να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα θέματα. Θέλω την άποψή της και σαν σήμερα, Λιάνα, το 1453 έπεφτε η πόλη και σαν σήμερα το 1824 καταστροφή της Κάσου. Εξακολουθούν να θυμούνται. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και σήμερα θα έπρεπε όλοι να έχουμε τη συνέστηση ότι ό,τι και να κάνει ο Ερντογάν, επειδή ορισμένα πράγματα στην ιστορία μπορεί να μην αλλάζουν και ευτυχώς που δεν αλλάζουν, το τζαμί Αγία Σοφιά το λέει. Αγία Σοφιά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει δεν όνομα. Δεν αλλάζει με τίποτα. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορεί να αλλάξει όνομα. Είναι τόσο δυνατό που δεν αλλάζει όνομα. Σωστό. Και νομίζω ότι αυτό εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να είναι έτσι, ξέρεις, ένα μαλάκωμα στην ψυχή των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από την πόλη. Και υπέστησαν τα πάντα. Μόνο τότε. Ακριβώς. Και όχι μόνο τότε. Ακριβώς. Και πολύ μετά και στη δεκαετία του 50. Εντάξει, για να μην πάμε πίσω σε μια ιστορία που έχουμε μάθει, να μην την πιάνουμε από την αρχή. Γιατί τώρα πιάνω το πράγμα από την αρχή. Ακριβώς. Το πιάνω γιατί αυτή τη στιγμή και ο συμβολισμός και ο τρόπος με τον οποίο έρχεται ο Ιμάμογλου εδώ, εμείς ο Τσαβούσογλου. Ο Τσαβούσογλου εδώ έρχεται όπως μπορεί και να πηγαίνει κάποιος σε πολιτισμένη χώρα, στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, στο σύγχρονο κόσμο γενικώς. Μισή επίσκεψη ιδιωτική, μισή επίσημη. Η δυνατότητα για μια προβοκάτσια ελοχεύει ανά πάσα στιγμή. Α, το φοβάσαι αυτό, έτσι. Οποτεδήποτε μια προβοκάτσια είναι κάτι το οποίο απαιτεί από το σύνολο των παρακολουθούντων ψυχραιμία, τίποτα άλλο. Μία ψυχραιμία. Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξεις ζητήματα όταν τα πράγματα είναι ζέοντα. Σωστό. Όμως με όλα τούτα και με εκείνα και με αυτά που θέλει να νομιμοποιήσει στο μυαλό του ο Τσαβούσογλου, την προσωπική του καριέρα, τη μεταβάπτιση του μουσουλμανικού στοιχείου σε τουρκικό, τις διεκδικήσεις τις ατέρμονες της Τουρκίας σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στο Αιγαίο. Είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αν είχαμε άλλη πολιτική, για να είμαστε ρεαλιστές. Είναι δικαιώματα τα οποία θα είχαμε διεκδικήσει τον καιρό που μας έπαιρνε, αλλά η χώρα ταλανιζόταν από άλλα πράγματα. Από την εποχή που ψηφίστηκε το δίκαιο της θάλασσας, μέχρι τις συμφωνίες που οφείλαμε να έχουμε αποφύγει και μέχρι την επανένταξή μας σε ένα ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή ενδιαφέρεται περισσότερο απ' όλα να κρατήσει την Τουρκία μέσα στους κόλπους του. Το ίδιο θέλουν και οι Αμερικάνοι, ό,τι και να βλέπετε, και ό,τι και να λένε, ό,τι και να πούνε. Και ο κόσμος δεν είναι ειρηνικός, γιατί όλοι είναι σύμμαχοι. Ειρηνικές είναι κατά καιρούς μόνο οι παρέες συμφερόντων που διαμορφώνονται και εντός της λυκοφωλιάς που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός της στρατιωτικής λυκοφωλιάς που λέγεται ΝΑΤΟ. Για να, επειδή λοιπόν, έχεις μια ιδιότητα... Φτιάχνονται τωρινές συμμαχίες και αύριο θα τις δεις αυτές τις συμμαχίες διαφορετικά. Ρίξτε μια ματιά στο Ιράκ. Ρίξτε μια ματιά στο Αφγανιστάν. Ρίξτε μια ματιά στη Λιβύη. Ρίξτε μια ματιά στο Μάλι. Ρίξτε μια ματιά στη Γιουγκοσλαβία. Θυμηθείτε τι ήταν το Κόσοβο και πού κατέληξε. Τώρα, για να... Θυμηθείτε τι ήταν ένα πολυεθνικό, ένα ποικίλο κράτος, το οποίο ζούσε ειρηνικά όπως ήταν η Γιουγκοσλαβία, και τι κομματάκια κρατηδίων και κρατών έχουν γίνει τώρα για να πάμε σε ενοποίηση διά των πολυεθνικών εταιριών. Θέλει πολύ μεγάλη σκέψη από τους Έλληνες να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε εγκλωβισμένοι δυστυχώς σε μια κατάσταση η οποία μπορεί να μας εμπλέξει. Τώρα. Η λέξη είναι εμπλοκή. Είμαστε σε συνθήκες εμπλοκής. Θέλω από σένα το εξής. Επιχείρησε στον Εύρο να κάνει αυτά που έκανε πέρυσι, δεν το κατάφερε. Επιχείρησε χιλιαδιό στο Αιγαίο, δεν κατάφερε τίποτα. Έχει βεβαρημένο παρελθόν ο Ερντογάν, ο Τσαβούσογλου κλπ. Με αυτό το σκεπτικό θα βρεθεί στη Θράκη αύριο κάνοντας μαγκές, θα το πω ευθέως, μέσα στην Ελλάδα ή θα το πάει λαού-λαού δεδομένου ότι ο Δένδιας του τάπε στην πόλη.
Τι εκτιμάς από την πείρα σου? Εγώ συχαίνω με την αντίληψη, αντίληψη ότι πρέπει να προκαθορίσω τη στάση μου και να μην είμαι απλώς έτοιμος και αποφασισμένος για τα πράγματα, ό,τι και να γίνει. Πρόσεξε, του λέω. Βεβαίως. Ό,τι και να γίνει. Αυτό θα έκανε και νομίζω ότι θα κάνει ένα κράτος, ένας υπουργός. Τώρα, σε ποια κατεύθυνση και πού βασιζόμενος? Είναι ορατό, βρε Γιώργο μου, είναι ορατό. Πώς να σας το πω? Καταλάβετε το. Αυτή τη στιγμή είχαμε μία βάση τη Σούδα και έχουμε 500 βάσεις αμερικάνικες. Από την ώρα που έχουμε 500 βάσεις αμερικάνικες, λίγο να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Οι Αμερικάνοι έχουν βάσει το Ιντσιρλίκ. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έχουν βάσει το Ιντσιρλίκ, δεν έχουν? Από την οποία έχουν εξορμήσει στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν κτλ. Προχθές, πάνω από το Ιντσιρλίκ, ο βάρισε συναγερμός γιατί πέταγε ένα ντρόουν. Και ψάχναν να βρουν ποιον τον ντρόουν. Οι Τούρκοι είναι σύμμαχοι σήμερα με τους Ρώσους λόγω S-300 και πολλών άλλων πραγμάτων. Σωστό. Και είναι αυτοί που κατέριψαν το ρώσικο αεροπλάνο γιατί μπήκε, λέει, στον ενέργειο χώρο της Τουρκίας όσο πατάει η τρίχα της ουράς της γάτας. Δεν βρίσκεις άκρη. Πλάκα κάνουμε. Δεν βρίσκεις άκρη. Παίζουμε με τη φωτιά. Παίζουμε με τη φωτιά και δεν συνειδητοποιούμε τι σημαίνει. Την ίδια ώρα έχεις ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από εδώ και πάνε στην Τουρκία για να ανοίξουν δουλειές. Δηλαδή, εμένα είναι περισσότερο με ανησυχεί η επένδυση ενός τουρκικού κεφαλαίου το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή εδώ. Εμένα γενικώς με ανησυχεί το κεφάλαιο, δηλαδή, το οποίο ξεσαλώνει και του έχουν δώσει αυτή τη στιγμή κουτάλια, μαχαίρια, πυρούνια, τα τραπέζια, τα ψυγεία, τα στομάχια μας και ενδεχομένως και μέρος από τον τάφο μας. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, παγκοσμίως, με αφορμή την πανδημία, το κεφάλαιο έχει βγάλει τόσα λεφτά που δεν ξέρει τι θα τα κάνει πια. Το μεγάλο κεφάλαιο. Το βλέπεις κάθε μέρα στους αριθμούς. Αγοράζουν τα πάντα. Ήρθαν λοιπόν και αγοράσανε μία εταιρεία, ας την πούμε ελληνική εταιρεία, με έδρα την Κομωτινή, για να ψαρεύουν και να καταψύχουν τα ψάρια του Αιγαίου. Τι θα μου πείτε τώρα, να πάω στις Βρυξέλλες να μιλήσω για την αλλιευτική πολιτική, όταν ολόκληρη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή τα λεφτά της θα έχει ρίξει στην Τουρκία, όπως θα έχει ρίξει η Γερμανία, για επενδύσεις από τα φράγματα μέχρι τα τάγκς και από τα αεροπλάνα μέχρι τα παπόρια. Και τα υποβρύχια. Επομένως, είναι ένας ισχυρός σύμμαχος, είναι μια μεγάλη αγορά η οποία πεινάει εντελώς και θα τους είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, ξέρεις, να τη φέρουν την Τουρκία αύριο το πρωί όσο γίνεται πιο κοντά και αν είναι δυνατόν και μνημονιακά. Μια χαρά είναι τα μνημόνια. Άλλωστε, όσες φορές βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν, επικαλούνταν την κυρία Μέρκελ, με αυτήν επικοινωνούσε και αυτή έκανε τα πάντα για να μην βρεθεί. Θα τα βρει με την επόμενη. Όλοι σας ξεχνάτε ότι η επόμενη που τυχόν λένε ότι μπορεί να διαδεχτεί η πράσινη, κυρία Μέρκελ ήταν μαζί με τον Γιώσκα Φίσερ, ναι, από αυτούς που λέγανε μπράβο που βομβαρδίστηκε το Βελιγράδι. Ποιος σας είπε την καλύτερη? Α, έτσι, ε. Ε, βέβαια, ξεχνιόμαστε. Μάλιστα, σε αυτόν τον τόπο ξεχνιόμαστε. Έχεις δίκιο, Λιάννα. Μας αρέσει λοιπόν και μας βολεύει η μνήμη να έχει κοντά ποδάρια. Έχει κοντά ποδαράκια. Σου έχω θέματα τώρα. Καλά, θα μου πεις τώρα, εδώ έχουμε αριστερά η οποία έπρεπε τους Αμερικάνους και μετά έλεγε ότι είναι διαβολικά καλή. Εντάξει, δεν είναι. Έχει όλο αυτό το πράγμα, έχει τις επιπτώσεις του. Το πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν απευθύνεται στο λαό με τις πραγματικές διαστάσεις του κάδρου. Του δείχνουν την κορνίζα και δεν του δείχνουν το περιεχόμενο. Λοιπόν, η κορνίζα, όσο και να τη γυαλίσεις, όσο και να την κάνεις όμορφη, άμα το περιεχόμενο δείχνει εμπλοκή, πρέπει να είμαστε στα αλήθεια σε εγρήγορση. Σαφής. Απόλυτα σαφής. Λιάννα, ένα λεπτό διάλειμμα και αμέσως μετά έχουμε εμβόλια. Πάμε στον άλλο πόλεμο και έχω και που μας κηρύξανε. Πάμε στον άλλο. Το εργατικό νομοσχέδιο, ο Θεός να το κάνει εργατικό και μόνο που το λένε εργατικό νομοσχέδιο, είναι ύβρις. Εναντίον της εργασίας. Λιάννα, από το 10 ισχύουν όλα αυτά και τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ισχύουν όλα αυτά με οδηγίες. Μπήκανε και καινούργια. Μπήκανε και καινούργια. Το πουλόδερ άνοιξε από το 10. Δεν έχει αφόπλακα. Το έλεγες. Σημετόπλακα αντί για τα αφόπλακα. Δεν ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και είπες, παιδιά, τελειώνουνε. Πάμε σε μερική απασχόληση. Έτσι. Θυμάσαι που βγήκες και είπες. Κηρύχθηκε ο πόλεμος, αλλά κηρύχθηκε και η αντίσταση. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν το πήρατε πρέφα. Πάμε δεν σιγά σιγά. Σύνταγμα. Λιάννα, πριν πάω στα εμβόλια,
Είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα, ο οποίος είχε το παιδί του στο σχολείο. Δεν το αντέχω. Ειλικρινά σου λέω, είναι από τα θέματα που δεν αντέχω. Θεωρώ ότι οι ποινές έπρεπε να είναι αυστηρότατες. Μπράβο. Ο τρόπος διαδικασίας και εξέλιξης αυτών των υποθέσεων έπρεπε να είναι όχι απλώς ταχύτατος, ναι. Άμεσος. Όταν αναμειγνύονται παιδιά, παιδεραστικές προσεγγίσεις, ναι. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις παιδιών, είτε είναι στο ίντερνετ, είτε είναι στην πραγματικότητα, πολλών μάλλον σε χώρους που είναι ιερά ανήκοντες στα παιδιά, όπως είναι το σχολείο, όπως είναι η κατασκήνωση, όπως είναι η ομάδα, όπως είναι οι αθλοπαιδιές. Σωστό. Έπρεπε Αναμονή, να παιδιά. Είμαστε αμήλικτοι ως ναι. κοινωνία. Βεβαίως και κανείς δεν μπορεί να καταδικάσει κανέναν πριν αποφανθεί το δικαστήριο. Αλλά η στάση μας απέναντι σε αυτά έπρεπε να είναι ίδια με αυτή που πρέπει να έχουμε για τους Ναζί. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει τάχιστα να απομονώνονται σε πρώτη φάση. Και ο καθένας να ανοίγει το στόμα του για να σώσει το παιδί του διπλανού. Για να σωθεί η γυναίκα του διπλανού. Το αγόρι του διπλανού. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το κίνητρο, ούτε η απόλυτη μορφή του κακού, ούτε το τι εκπροσωπεί αυτή η τάση, το βίτσιο, η διαστροφή. Πείτε το όπως θέλετε, μου είναι παντελώς αδιάφορο. Δεν το αντέχω, το καταλαβαίνεις, δεν το αντέχω. Και καλώ όλο τον κόσμο να μην το αντέχει, να μην το ανέχεται, να μην το σκεπάζει. Και καταγγελία, όπως ο πατέρας. Λιανά, δεύτερον, είσαι πολιτικός και δημοσιογράφος. Όταν υπάρχουν συγκεκριμένες δολοφονίες σαν και αυτή που υπήρξε, ναι, ναι. Παρακαλώ πάρα πολύ και τους συναδέλφους δημοσιογράφους να μην σπεκουλάρουνε. Κουράστηκα να βλέπω μια διαρκή σπέκουλα πάνω σε πόνο, πάνω σε δράμα, πάνω σε βία, πάνω σε χειδαιότητα. Ξεχνώντας ότι παραλήπτες είναι και οι άνθρωποι που θα πάνε στο δικαστήριο και οι δικαστές, και έτσι χάνει τη φυσική της υπόσταση, η διαδικασία ή όποια απονομής δικαιοσύνης. Λιάννα, επειδή για όσα είπες, αλλά δεν μπορεί να τελειώσουμε τη συζήτηση χωρίς το εργατικό. Αποκλείεται. Γιατί ο πραγματικός πόλεμος τώρα ξεκινάει. Ναι, Γιώργο, εγώ παρακαλώ τους γονείς. Μπράβο. Να έχουν σχέσεις και να αναπτύξουν σχέσεις με τα παιδιά τους όσο έτσι. Μπορούν, που τα παιδιά τους έτσι μιλάνε. Αυτός κατά βάθος είναι ένας πολύ τυχερός πατέρας. Γιατί το παιδί μιλούσε. Γιατί το παιδί το είχε υπό την υποπτία του. Γιατί το παιδί δεν του ξέφυγε σερφάροντας το διαδίκτυο και μιλώντας και στενό, ανταλλάσσοντας μηνύματα ή έχοντας κινητό. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά των γονέων έτσι. Στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι πολύ ευάλωτα τα παιδιά χωρίς να το συνειδητοποιούν και το μόνο που σώζει είναι η καλή επικοινωνία γονέων και παιδιών. Ακριβώς. Αλλιώς τα παιδιά μπορεί να καταλήξουν στο το κριτικό πουλάκι στα βράχια στα 11 τους χρόνια. Έχει πει όμως ο Μάνος... Γιώργο, αυτή τη στιγμή ναι, ναι. με τα τραύματα της πανδημίας, ναι. με τον κόσμο ταλαιπωρημένο μετά από 10 χρόνια μνημόνια, αυτό που έρχεται στη Βουλή δεν είναι τερατούργημα, δεν είναι έκτρωμα. Είναι ό,τι χειρότερο έχει εμφανιστεί ποτέ ως επίθεση ενάντια σε κάθε εργαζόμενο. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία να πετύχει η απεργία της Πέμπτης. Της Πέμπτης η γενική απεργία της Πέμπτης. Και είναι μόνο η αρχή. Δεν είναι δυνατόν να διανοείται κάποιος ότι εκχωρεί στην επιχείρηση, στο αφεντικό, το πλήρες δικαίωμα του χρόνου της ζωής του ανθρώπου, του χρόνου του, τελικά του συνολικού του χρόνου, ότι μπορεί κάποιος τρίτος να σου διευθετεί σε βαθμό κακουργήματος αυτό που λέμε εργάσιμος χρόνος. Ο υπουργός, και δεν του το έχω, οφείλω να ομολογήσω, είναι ένας άνθρωπος ήπιων τόνων, αλλά κάτω από αυτούς τους ήπιους τόνους μπορεί να κρυφτούν από τις πιο βαριές κουβέντες που έχουν λεχθεί ποτέ. Το 2010, λέει μέσα το νομοσχέδιο ότι θα συμφιλειώσει. Ο μόνος που αντέδρασε ήταν το ΚΚΕ. Δύο λεφτά. Λιανά, το 2010 στάθηκες όρθια στη Βουλή και είπες, παιδιά, αυτό και αυτό και αυτό. Και επίσης βγήκε το 2017 και είπες, η μερική απασχόληση έχει αυξηθεί 60%. Ή 16-17. Δηλαδή τα έχεις πει αυτά. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, λέω, το 2010... Ναι, τα λέγαμε. Ακριβώς. Τα λέγαμε. Δεν έγινε. Λέγαμε ότι έρχεται. Άξιο να δεις. Ναι. Οι ρίζες αυτού του κακού είναι στο Μάστριχτ. Οι ρίζες είναι στο Μάστριχτ.
Οι ρίζες είναι σε αυτά τα οποία έκαναν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα. Μηδέ του ΣΥΡΙΖΑ εξαιρουμένου. Θα σου θυμίσω και θα θυμίσω σε όλους σας. Ναι. Ποιος εγγενίασε 12-ωρη εργασία. Η 12-ωρη εργασία εγγενιάστηκε το 11, επί Πασόκ, το 11. Και ενώ εγγενιάστηκε το 11, ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν την κατάργησε. Και αφορούσε στους γιατρούς. Σωστό. Αυτούς που σήμερα λέτε ήρωες. Δηλαδή, όταν υπάρχει 12-ωρη εργασία στο γιατρό, η υπερορία στην ώρα της κρίσης πού φτάνει? 16 και 18 ώρες. Μάλιστα. Ποιος από εσάς αισθάνεται στα αλήθεια, πέρα από το να χειροκροτάει και να λέει μπράβο στους γιατρούς που είναι και λίγοι και δεν φτάνουν και χρειάζονται προσλήψεις. Βγάλτε όλα αυτά μαζί. Ποιος αισθάνεται ασφαλής στα χέρια ενός γιατρού, ο οποίος είναι εξοντωμένος μετά από 12 και 14. Είναι σημαντικό αυτό που λες. Πολύ σημαντικό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό το πράγμα με την τηλεργασία, το οποίο θα συμφιλιώσει, λέει, την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Βρες μου μία μάνα και έναν πατέρα που θα δουλεύει, το γράφω σήμερα στο ριζοσπάστη, που θα δουλεύει 10 ώρες επί 5 μέρες συνεχόμενες και μετά θα συμφιλειωθεί με τη ζωή του. Στις 5 μέρες θα είναι για νοσηλεία, το καταλαβαίνετε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει 10ωρο με 2 ώρες απλήρωτες από το 8ωρο το παλιό, γυρνάμε 100 χρόνια πίσω δηλαδή στην απέτηση του 8ωρου και γίνεται μοντέρνο το 8ωρο το μαρξιστικό. Τα κρατώ όλα αυτά, μοντέρνο, Γιάννα. Μοντέρνο γίνεται, Χριστιανέ μου, μοντέρνο. Τα κρατώ όλα αυτά τα οποία σημειώνεις. Δεκάωρο. Δύο ώρες δεν θες να πας και να έρθεις στην Αθήνα. Μόνο. Πληρώνοντας από την τσέπη σου εισιτήρια, βενζίνες, λεωφορεία, τα πάντα. Φορώντας μάσκα. 10 και 2, 12. Θα γυρίσεις στο σπίτι, θα κάνεις τι? Θα μαγειρέψεις, θα διαβάσεις το παιδί, θα ξεκουραστείς, θα πάρεις ανάσα. Θα πας θέατρο, θα πας σινεμά. Ποιος από εσάς μπορεί να το κάνει αυτό? Εδώ μέσα στο κοινοβούλιο ήμασταν προχτές και άκουγα τον πρόεδρο να λέει ότι έχουμε από τις 3 το μεσημέρι, είχε πάει 9 η ώρα το βράδυ και είχαμε καταπονηθεί. Λοιπόν, καθισμένοι στις πολυθρονάρες, στις δερμάτινες. Και μιλάγαμε. Δεν λέω ότι δεν είναι κουραστική η δουλειά του βουλευτή, πρόσεξε τι του λέω. Αλλά αν είναι καταπώνηση να κάθεσαι 8 ώρες σε μία καρέκλα, σε δύσκολες συνθήκες, με τηλεδιασκέψεις, με τούτα, με εκείνα, με τ' άλλα, και να παίζεις κορώνα γράμματα τη ζωή των υπολείπων, και είναι καταπονητικό το 8ωρο τη Βουλή, ναι. Ή λέγαμε ότι επί ζωής Κωνσταντοπούλου θα τρελαθούμε όλοι με κάτι 12 ώρα που τράβαγε. Τώρα ερχόμαστε μωρέ αυτό και το κάνουμε νόμο για τον εργαζόμενο. Νόμο για τον εργαζόμενο. Κρατώ για αυτό όλα που αυτά. Είναι στο τιμόνι, την οθόνη, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, τη μηχανή, τη φάμπρικα. Συνεχόμενο. Και θα το καθορίζεις 6 μήνες και μετά τους 6 μήνες θα σου λέει ο άλλος κάτσε 5 μέρες 10 τώρα να αφρίσουμε τα 2 ώρα που έκανες. Δηλαδή σε κατάσταση νοσοκομιακή, αυτό που λένε οι γιατροί fatigue, υπερκόπωσης. Και αυτό θα συμφιλειώσει την προσωπική με την επαγγελματική όλα σου ζωή. Όλα αυτά γίνονται από το 10, Γιάννα μου. Από το 2010 και δεν κουνήθηκε. Και λοιπόν, και επειδή δίνονται από το 10, τους δίνω άλοθη εγώ. Ναι. Θα τους δώσω εγώ, εσύ, οποιοδήποτε άλλος εργαζόμενος. Άλοθη, δεν μπορέσαν να εφαρμοστούν γιατί υπήρξαν αντιστάσεις. Σε επίσης, πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, τώρα, δεν είδα... πρόσχημα την πανδημία, ναι. Θα το δώσουμε ως διευκόλυνση στον εργαζόμενο μαζί με την τεχνολογία. Θυμάσαι το παλιό σύνθημα του Κουκουέ, το οποίο παραμένει μάλιστα. Το ίδιο λοιπόν, μέχρι σήμερα. Προχώρησε ναι. Τεχνολογία. Για να είσαι σοβαρός εργαζόμενος και να έχεις τη ζωή σου στα χέρια σου, θέλει πενθήμερο 7ωρο. Και όλες οι Κυριακές να είναι για να ξεκουράζεσαι. Αυτά 32 Κυριακές, λοιπόν, 10, 12 σαφής. Ώρες και 14, δούλοι στον 21ο δεν θα γίνουμε. Μας κήρυξαν τον πόλεμο, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Σε υπερευχαριστώ για τις απόψεις που εξέφρασες δικές σου. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί, τις κρατάει. Αλλά να ξέρεις κάτι, από το 2010, ό,τι είπες τώρα ισχύει κανονικά. Αν δεν απεργήσετε την Πέμπτη θα μετανιώσετε. Λοιπόν, μη μου το λες το 10, σε ευχαριστώ, και το 1953 πήρανε την πόλη. Σε ευχαριστώ, Γιάννα μου, σε ευχαριστώ θερμά. Γεια σας, σε ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Να είσαι καλά. Καλή σας μέρα και καλή απεργία.